Είμαι στην κουζίνα, η ώρα είναι 9:30. Σας είχα πει θα γυρίσω το σημερινό βίντεο για αύριο το πρωί και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα μωρά για ύπνο. Ελάτε μαζί μου να δείτε τι έκπληξη σας έχω στο σημερινό βιντεάκι. Πω πω, Ζεσελίν! Τι έχει πάνω ο ουρανός? Αστεράκια! Πω! Για πες αστεράκια, Ζωσελίν. Γκόγκο! Όχι γκόγκο, βρε, αστεράκια πες. Το γκόγκο που λέει είναι το twinkle twinkle. Ναι, twinkle twinkle little star θα πάμε μετά. Ναι, για πες τώρα εσύ αστεράκια. Αστεράκια! Μπράβο! Λοιπόν, για βάλε το προτζεκτόρα λίγο να τον δείξουμε εδώ στα παιδιά. Εδώ τώρα δεν είναι καλά τοποθετημένος, γιατί άμα δεις από εκείνη τη μεριά δεξιά, βλέπεις πως πάνε σαν... Ναι. Δεν είναι σωστά τοποθετημένα. Όπα. Ναι. Και το δείχνει... Δεν το δείχνει τέλεια, παιδί μου. Ναι, αλλά και... Τέλεια. Και πού λες να το βάλουμε, δηλαδή. Στο κέντρο κάνουμε κάποια. Στο κέντρο, δηλαδή, πού εκεί, στο κρεβάτι πάνω. Πάνω στο κεφάλι μας μας. Στο κεφάλι. Με αυτό θα κοιμόμαστε, στο κεφάλι πάνω. Για βάλε και τα άλλα εφέ. Εγώ θέλω να δείξω και τα άλλα εφέ, να το δουν τα παιδιά. Κάτσε να δούμε, έχει το μπλε. Κοίτα το σελίν. Το μπλε. Έχει το κόκκινο με το μπλε. Κόκκινο με μπλε. Μάλιστα. Εδώ είναι κόκκινο. Ναι. Εδώ είναι κόκκινο μπλε. Κόκκινο μπλε. Μετά έχει... Έχει το πράσινο. Κάτσε κόκκινο, κάτσε το σβήσουμε. Πράσινο. Πράσινο μπλε, ναι. Φανταστικό είναι πάντως. Ένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει το άσπρο. Και το άσπρο. Εντάξει. Εμένα... Εκτός από αυτό μπορείς να τα κάνεις να τα συνδυάζεις. Ναι. Π.χ. να βάζεις το άσπρο. Κουκουτσά! Κουκουτσά! Να σε ανεβάσω πάνω στο κρεβάτι του Σελήν. Ναι. Μπορείς να βάλεις... Έλα να σε ανεβάσω πάνω του Σελήν. Έλα. Κόκκινο άσπρο. Κουμπάλακια! Ναι. Εμείς με την τοσελίνη πάντως το κοιμάμαστε, βλέπουμε αυτό που κουνιέται. Κάτσε, περίμενε. Είναι, με ρωτάς. Α, άσπρο μπλε. Άσπρο μπλε. Ναι. Κόκκινο μπλε. Και το μπλε. Τώρα, καρδούλα μου, θα σου διαβάσω παραμυθάκι. Και μπορείς και αυτά τα πράσινα, ναι, τα αστέρια. Ναι. Να τα έχεις όλη την ώρα αναμένα. Όλη την ώρα αναμένα. Ή να είναι να αναβοσβήνουν. Ναι. Εμείς θέλουμε να αναβοσβήνουν. Να αναβοσβήνουν σταδιακά. Και να κουνιούνται αυτά τα μπλε. Έχει και, ναι, έχει τρία επίπεδα κινήσεως ουρανού, τέλος πάντων. Ναι, αστεριών. Τώρα το σελινάκι μου. Κοίτα το σελίν, κοίτα. Αυτό είναι το ένα, μου φαίνεται, το επίπεδο. Το δεύτερο, πιο γρήγορο. Ναι. Αυτό πάνω, παιδιά, που φαίνεται εδώ πάνω είναι από το διάδρομο, να ξέρετε. Τώρα, αγάπη μου, θα πέσεις το σελίν, πρόσεχε, θα πέσεις. Τώρα, μωράκι μου, τώρα. Όχι, κοίτα το σελίν. Εμείς αυτό είχαμε. Όχι. Εσείς είχατε... Γκόγκο! Τώρα το σελίδι μου, Γκόγκο, θα πέσεις κάτω. Πρόσεχε, ψυχούλα. Εντάξει, δεν το ξέρω ακόμα καλά. Κάτσε να βάλω το κόκκινο, να βάλω. Εσείς είχατε, μου φαίνεται. Είχαμε μπλε, ναι, που γύριζε και αστεράκια που αναβοσβήνουν. Το μπλε που είναι. Ναι, αυτό το μπλε. Αυτό είχαμε με την τοσελίδι. Α, μπράβο, και βγαίνουν τα αστεράκια. Ναι, μπορείς να βάλεις όμως να τους δείξεις ότι έχει τηλεχειριστήριο, ότι έχει... ναι, τώρα, εγώ ήθελα να δείξω τον ουρανό, τώρα θα δείξεις το τηλεχειριστήριο. Δείξτε, έλα. Λοιπόν, αυτό εδώ, καταρχάς να σας δείξω... Θα ανοίξω το φως, περίμενε. Α, θα ανοίξω το φως. Ναι.
Λοιπόν, εδώ πέρα είναι αυτό εδώ κλείστο, ο προτζέκτορας. Κλείστο. Γιατί να το κλείσω. Για να μπορέσει να το δείξει, να μην χτυπάει στην κάμερα. Δεν χτυπάει, δεν χτυπάει. Α, okay. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ο προτζέκτορας. Και αυτό εδώ είναι το control του. Εδώ πέρα έχει το LED, το on-off. Από κάτω έχει το laser. Εδώ είναι το rot, δηλαδή το κόκκινο. Το gelb. Gelb. Το κίτρινο. Έχω μπερδεύει. Okay. Τι. Red, green, blue and white. Α, εγώ μην ξέρω για στα γερμανικά αυτό. No. Οπότε το κόκκινο εδώ, το green το πράσινο, το blue το μπλε και το white το άσπρο. Από εδώ... Τι να βρε! Ναι, δείξε τα παιδιά ρε παιδί μου ότι κάτω μπορείς να βάλεις USB. Από εδώ πέρα... Το συνδέεις καταρχάς αυτό εδώ πέρα με το προτζέκτορα. Και θα πέσεις το σελήνι. Και αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι η ρύθμιση της έντασης. Τι σημαίνει αυτό, ότι εγώ συνδέω το κινητό μου με Bluetooth, με αυτό εδώ, με ένα τραγουδάκι που θέλω, ας πούμε, για να κοιμηθώ τα παιδιά. Από εδώ ρυθμίζω την ένταση. Από εδώ πάω προηγούμενο τραγούδι ή επόμενο. Από εδώ ρυθμίζω τα χρώματα. Από εδώ βάζω τα εφέ που θέλω, το fade 1 και το fade 2. Ρυθμίζω να κρατήσει μία ώρα, 1 hour ή 2 ώρες, 2 hours. Και εδώ, τώρα αγάπη μου, και εδώ έχουμε το S plus και το S minus. Δηλαδή, babe, το S plus και το S minus τι σημαίνει? Τα αστεράκια. Το S plus είναι όχι που... Κινεί τον ουρανό. Που κινεί τον ουρανό. Α, πιο γρήγορα και πιο αργά. Ναι, έχει 3 επίπεδα. Οκ. Okay. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι το on-off και τη μουσική. Είναι 360 τέτοιο. 360. Και γυρνάνε 360 μοίρες αυτά που εμφανίζονται στον ουρανό τέλος πάντων. Τώρα εδώ, όπως βλέπετε εδώ το προτζέκτορα, από εδώ παίρνει USB, όπως βλέπετε εδώ. Προφανώς έχετε σε ένα USB... μουσική και το βάζετε εδώ μέσα για να παίξει, για να μην το έχετε από το κινητό. Από εδώ ρυθμίζετε την ένταση της φωτεινότητας, όπως βλέπετε. Το σελήνι μου, μην μπεις μπροστά στην κάμερα, σας παρακαλώ. Και από εδώ έχει, όπως βλέπετε, ένταση, το play, το bluetooth εδώ στα δεξιά που δείχνω, αυτό εδώ πέρα, το κουμπάκι του, το on-off, το σελήνι, κάτσε λίγο καρδούλα μου. Τα ηχεία από εδώ. Και από εδώ που ακούγεται η μουσική με το ηχείο, έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι και έχει και το... τα bluetooth εδώ πέρα που δείχνει. Λοιπόν, αυτό ήταν ο προτζέκτορας. Προσπαθώ να το δείξω όσο καλύτερα μπορώ. Καλό μηχάνημα είναι, εμένα μου αρέσει. Θα σας βάλω και το link από το Amazon που το πήρα. Είναι κάτι χρήσιμο και ωραίο για τα παιδάκια. Για να χαλαρώσουν πριν κοιμηθούν, ακούνε τη μουσικούλα τους παράλληλα και να βλέπουν και τον ουρανό τους. Εγώ με την Τζοσελίν κοιμόμαστε αγκαλίτσα και χαζεύουμε τα αστεράκια και τα βιβλία μας παράλληλα, τα παραμύθια μας. Και κοιμόμαστε πάρα πολύ όμορφα. Βάζεις λουλαμπάι. Πάντα βάζω λουλαμπάι. Πάντα. Και ακούγεται από εδώ. Ναι. Με bluetooth το συνδέω στο κινητό. Okay. Πάντα. Λοιπόν, πάντα. Αυτά είχα να σας δείξω. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας είναι χρήσιμο για τα παιδάκια σας όταν θέλουν να κοιμηθούν. Εγώ το βρήκα πάρα πολύ χρήσιμο και πρακτικό, το αγόρασα κατευθείαν γιατί ήθελα κάτι έτσι να χαζεύουν τα παιδιά να τους χαλαρώνει. Και είναι κάτι και οικονομικό σχετικά και έτσι και εύκολο, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το... είναι δύσκολο στη χρήση του, εννοώ. Τώρα μου φωτίζει ότι πρέπει και τα αστεράκια στο πρόσωπο. Αυτά, εδώ είναι το βράδυ Σαββάτου. Εγώ θα το ανεβάσω... Έχουμε και την τραγουδιάρα. Θα το ανεβάσω την Κυριακή το μεσημέρι λογικά. Δεν ξέρω αν προλάβω να το ανεβάσω το πρωί. Αλλά στάνταρ Κυριακή θα ανέβει. Πάμε! Πες καληνύχτα. Εγώ πες τώρα πάω να κάνω νάνι. Και θα δω τα αστεράκια. Στον ουρανό.
Εντάξει. Και θα διαβάσω παραμύθι, πες. Εντάξει, αγάπη μου. Και θα κοιμηθώ αγκαλιά με τη μαμά μου. Εντάξει, καρδούλα μου. Άντε. Φιλάκια πολλά, καλή νύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε για άλλη μια φορά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και θα τα ξαναπούμε. Τσάω, τσάω.